Συνεχίζετε εδώ. Λες να έχω τελείωσα και να μου το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Ναι, ωραία. Το επόμενο βήμα της Ηλιάνας έχετε συζητήσει. Ναι, λοιπόν, σημειώνετε να σας τα πω όλα. Έλα, σε παρακαλώ. Διαβάσαμε My Style Rocks. Τι διαβάσατε? Ότι θα είναι στην Κριτική Επιτροπή, διάβασα εγώ. Παρουσίαση Κριτική Επιτροπή. Εγώ διάβασα για την Κριτική Επιτροπή, ότι της έχει γίνει τέτοια πρόταση. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Έχει στεναχωρηθεί που το Love Island δεν είχε την ανταπόκριση που περιμέναμε όλοι? Όταν θα μιλήσει η Ηλιάνα στις κάμερες, εύχομαι να είναι σύντομο αυτό, θα απαντήσει εκείνη για τον εαυτό της. Πάντως, είναι μια χαρά, δεν είναι καθόλου στεναχωρημένη πάντως, να το ξέρουμε αυτό. Έγινε λόγος για το bullying στο οποίο αναφέρθηκε μέσα από το GNTM. Then I had like a bullying experience at work. A bullying experience? Oh yes. Yeah. Yes. Ό,τι ήταν να πει η Ηλιάνα το είπε μόνη της και ό,τι ήταν να πω εγώ το έχω πει ήδη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ούτε να προσθέσω κάτι άλλο. Οπότε κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί το όνομα του ανθρώπου. Δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Εγώ μπορώ να πω για μένα και όχι στις κάμερες. Τώρα οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Απλά είναι λίγο άσχημο να φτάνει η κοπέλα τώρα στο σημείο να έχει αρρωστήσει εξαιτίας άσχημων συμπεριφορών. Και όταν ρωτάμε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και αυτό επειδή έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι που μπορεί να περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας και δίπλα μας, είναι καλό να τα συζητάμε όταν πρέπει και όπως πρέπει. Έχει γίνει μεγάλος χαμός με το θέμα της κυρίας Σπυροπούλου. Δεν μπορώ να πάρω καμία θέση, αγάπη μου, γι' αυτό εγώ. Έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους, όχι με μένα. Δεν μπορώ να πάρω καμία θέση.